Καλησπέρα ρε μάγκες και καλώς ήρθα σε ένα βίντεο για το Mortal Kombat 11. Δυστυχώς μάγκες μου δεν έχουμε stream σήμερα. Το update 8.30 του Fortnite καθυστερεί μέχρι αύριο. Άρα θα κάνουμε το extra stream της εβδομάδας μας αύριο για να εξετάσουμε το update. Και έτσι με αυτήν την ευκαιρία δεν έχουμε πολλά πράγματα για Fortnite σήμερα. Θα εξετάσουμε και λίγο το άλλο παιχνίδι που καλύπτουμε στο κανάλι, το Mortal Kombat 11. Έχουν γίνει πολλά πράγματα από την τελευταία φορά που μιλήσαμε για τους νέους χαρακτήρες που έγιναν revealed στο προηγούμενο βίντεο και κοντεύουμε και όλο πιο κοντά στην κυκλοφορία του μέσα στο τέλος του Απρίλη. Άρα πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται, ποιοι παίχτες έχουν αποκαλυφθεί αυτές τις δύο εβδομάδες που πέρασαν και να δούμε ακριβώς τι γίνεται σε αυτόν τον τρελό κόσμο. Καταρχάς, επιστρέφει ένας πάρα πολύ κλασικός παίχτης του Mortal Kombat στο πιο πρόσφατο trailer της NetherRealm, που είναι ο Liu Kang, όπως μπορείτε να τον δείτε εδώ, ο πρωταθλητής της γης, ο οποίος νίκησε τα τουρνουά Mortal Kombat για να σώσει τη γη πάρα πολλές φορές. Είναι ένας από τους αγαπημένους χαρακτήρες του κόσμου, δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι Mortal Kombat αυτός ο χαρακτήρας και εννοείται ότι επιστρέφει και φέτος. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι έχουμε και την κλασική του στολή από το Mortal Kombat 1, που είναι απλώς με το spandex, το παντελονάκι και γυμνός από πάνω, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τον έκαναν και έτσι ντούμπανο φέτος, άρα είναι ό,τι πρέπει, ένας από τους αγαπημένους χαρακτήρες και εμένα και του κόσμου. Νομίζω θα δει και πολύ χρήση και φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και το gameplay του. Μετά έχουμε τον βοηθό του Liu Kang, τον συμπαίχτη του, τον φίλο του τέλος πάντων, τον Kung Lao, που και αυτός είναι ένας προστάτης της γης, ένας μοναχός, και αυτός επιστρέφει, πάρα πολύ κλασικός χαρακτήρας. Και χαίρομαι να δω την επιστροφή του, αυτός ο μοναχός με το καπέλο από λεπίδα. Το gameplay του και αυτού φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ γλίγορο, κάνει αυτές τις πολύ ωραίες κινήσεις καράτε που κάνουν όλοι αυτοί οι ninja του Mortal Kombat. Και εννοείται, περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα παίζει και αυτός φέτος. Χαίρομαι που βλέπουμε τόσο κλασικούς παίχτες να επιστρέφουν, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα βασικό ρόστερ με αυτούς τους δύο, δεν μπορούν να λείπουν από κανένα παιχνίδι. Έχουμε μετά τον Jax, που είναι αυτός ο στρατιωτικός, ο οποίος επιστρέφει και στο φετινό Mortal Kombat από το Mortal Kombat 10 και 9. Και αυτός πάρα πολύ κλασικός χαρακτήρας. Είπα να ξεκινήσουμε πρώτα με τους κλασικούς χαρακτήρες να τους καλύψουμε και μετά να προχωρήσουμε σε δύο καινούργιους που έγιναν revealed. Ο Jax, παιδιά, το χαρακτηριστικό του είναι τα μεταλλικά του χέρια. Τα είχε χάσει σε μία μάχη από τον μάγο Ermac και έτσι έχει αντικαταστήσει τα χέρια του με αυτά τα μεταλλικά που του δίνουν εννοείται ειδικές δυνάμεις, τον κάνουν πανίσχυρο κτλ. Και όπως μπορείτε να δείτε και αυτός έχει μια κλασική στολή την οποία μπορούμε να επιλέξουμε από το πρώτο Mortal Kombat, που είναι και αυτός με ένα κολάν και τα μεταλλικά χέρια, πολύ ωραίο skin, και εννοείται χαίρομαι που βλέπουμε και αυτόν τον κλασικό χαρακτήρα να επιστρέφει. Τελειώνουμε τη λίστα μας με ακόμη έναν πάρα πολύ κλασικό χαρακτήρα, τη Kitana, η οποία δεν είχαμε official reveal ακόμα, αλλά εμφανίστηκε ήδη σε δύο trailers. Άρα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα είναι στο παιχνίδι. Φαίνεται πολύ ωραίο η στολή. Είναι η καλύτερη γυναικεία στολή που έχω δει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, αν είναι αυτή η τελική της στολή. Οι άλλες ήταν απλά άθλιες, δεν θα προχωρήσω σε άλλη συζήτηση μάγκες. Είναι βίντεο για άλλη μέρα αυτό. Χαίρομαι που τουλάχιστον αυτή η στολή της είναι εντάξει και θυμίζει και λίγο τα παλιά. Και είναι και η αγαπημένη μου παίχτρια του Mortal Kombat. Σίγουρα θα χρησιμοποιώ αν είναι καλή φέτος, γιατί στο Mortal Kombat 10 δεν ήταν πολύ σπουδαίο σαν παίχτης. Και χαίρομαι που επιστρέφει εννοείται ακόμη ένας κλασικός παίχτης σαν την Kitana. Να προχωρήσουμε σε έναν παίχτη που επιστρέφει μόνο από το Mortal Kombat 10, που είναι ο Aaron Black, αυτός ο πιστολάς του Outworld. Ένας ωραίος χαρακτήρας, δεν τον πολύ χρησιμοποιώ μάγκες μου ο ίδιος για να σας πω αν είναι καλός ή όχι. Πάντως είναι ωραίο να βλέπουμε και παίχτες που είναι λίγο πιο πρόσφατοι να επιστρέφουν. Δίνει λίγο variety στο roster, διαφορετικό ήταν. Άρα περιμένουμε να δοκιμάσουμε και αυτόν τον φοβερό πιστολά, τον μισθοφόρο του Kotal Kahn. Λοιπόν, έχουμε και δύο ολοκένουριους παίχτες για το Mortal Kombat 11, που ένας από τους δύο φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, που είναι ο Collector, ο συλλέχτης δηλαδή. Είναι εθισμένος να μαζεύει πολύτιμα πράγματα από ό,τι φαίνεται αυτός ο χαρακτήρας. Είναι ένα φρικιό με τέσσερα χέρια. Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς πολεμάει κιόλας και η εμφάνισή του σαν χαρακτήρας. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία για αυτόν τον χαρακτήρα, ποιος είναι, τι κάνει εδώ. Ξέρουμε μόνο ότι είναι από το Outworld και το πιο πιθανό υπηρετεί το Shao Kahn. Αλλά τώρα τι ακριβώς είναι ο σκοπός του, ποιος είναι, για ποιον δουλεύει και όλα αυτά, δεν έχουμε ακριβώς όλα τα στοιχεία. Θα πρέπει να περιμένουμε να βγει το παιχνίδι και να μάθουμε και αυτού την ιστορία του. Πάντως φαίνεται πολύ ωραίο το gameplay του και σαν χαρακτήρα, στον design του δηλαδή. Και τελειώνουμε με ακόμη ένα χαρακτήρα ολοκένουριο, τη Cetrion, η οποία είναι η αδελφή του Shinnok και η κόρη της Kronika, που ήταν
ο Σινοκό κακός του Mortal Kombat 10 και η Κρόνικα του Mortal Kombat 11. Άρα έχουμε έναν πολύ κακό χαρακτήρα, θα έλεγα εδώ, κρίνοντας από τους συγγενείς της. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον τον gameplay της, επειδή είναι σαν θεότητα, από ό,τι καταλαβαίνετε μπορεί να αλλάζει το μέγεθός της, ελέγχει όλα τα στοιχεία της φύσης, άρα είναι αρκετά ενδιαφέρον. Δεν τρελάθηκα με τον design, αλλά σίγουρα φαίνεται πολύ ενδιαφέρον η δυνάμεις της. Γενικά σαν χαρακτήρας φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον και κάτι διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους του Mortal Kombat. Θα έλεγα ότι ταιριάζει λίγο περισσότερο σε Injustice αυτός ο χαρακτήρας παρά Mortal Kombat, αλλά εννοείται ότι πρέπει να περιμένουμε να την δοκιμάσουμε. Μάγκες μου, αυτά ήταν όλοι οι revealed χαρακτήρες για το Mortal Kombat 11 μέχρι στιγμής που δεν έχουμε καλύψει. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ήταν έτσι μια αναδρομή για να ξέρετε και εσείς τι γίνεται με αυτό το παιχνίδι. Εννοείται θα κάνουμε και άλλα βίντεο για νέους χαρακτήρες που θα αποκαλυφθούν. Θα κάνουμε και κάποια βίντεο before you buy και εννοείται να παίξουμε την ιστορία του και σε streams και σε gameplay βίντεο. Άρα μείνετε συντονισμένοι. Μην πάτε πουθενά, όλοι οι fans του Mortal Kombat, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, μάγκες μου, και θα πούμε πολύ σύντομα. Θα συνεχίσουμε εννοείται και με άλλα βίντεο Fortnite σήμερα, άρα μην πάτε πουθενά. Έχω ακόμα κάποια πράγματα να σας δείξω στον τρελό κόσμο του Fortnite και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, μάγκες μου. Καλή συνέχεια.